Θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που πολλά από τα προβλήματα που έχει αυτήν την ώρα και αυτό τον καιρό η Ευρώπη ενδεχομένως είτε να λυθούν είτε να μεγιστοποιηθούν από μια πιθανή αλλαγή πολιτικού σκηνικού στην Ουάσιγκτον. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσω των εκλογών. Εκλογές οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει επί της ουσίας στις Ηνωμένες Μάλλον έχουν ξεκινήσει στους Ρεπουμπλικάνους για το, για το χρήσμα. Πάμε γιατί έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον μια νέα κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί το, το τελευταίο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μας την εξηγήσει η Σάρα Τσέλα η οποία είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι σε όλους. Αναμφισβήτητη είναι πλέον η δημοφιλία του Ντόναλτ Τραμπ όσον αφορά τις προκριματικές εκλογές της ΗΠΑ Πολιτεία Αμερικής ε, για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Τώρα στο δυτικό πεδίο μάχης των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία της Νεβάδα, η πρώην πρέσβυρα του ΟΗΕ, η αντίπαλος πλέον, η μοναδική αντίπαλος πλέον του Ντόναλτ Τραμπ, Νίκη Χέιλι, Χωρί να έχει καν αντίπαλο στι εκλογέ τη συγκεκριμένη πολιτεία, ήρθε δεύτερη. Λοιπόν... Το όνομα του Ντόναλτ Τραμπ δεν υπήρχε στο ψηφοδέλτιο, υπήρχε όμω το ψηφοδέλτιο η επιλογή του να μην ψηφίσω κανέναν. Ο κανένα λοιπόν ήρθε πρώτο. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε τρέχει ε, μόνη της και βγαίνει δεύτερη. Και βγαίνει Έτσι, δεύτερη. Όπω το λένε. λοιπόν, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό ναι. το, 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 το κομμάτι, γιατί είναι ιδιαιτέρω ε, κάπω λίγο. Δυσνόητο. Να το, να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, στι προκριματικέ εκλογέ των Ηνωμένων Πολιτειών για το χρήσμα, υπάρχουν πολιτείε οι οποίες ψηφίζουν με την κάλπη και υπάρχουν πολιτείε οι οποίε ψηφίζουν μέσω συνελεύσεων που γίνονται σε κατατόπους πόλη των, πολιτιών. Έτσι. Επί παραδείγματι στην Ελλάδα, στο New Hampshire, επί παραδείγματι, έγινε ψηφοφορία κανονική μέσω κάλπη. Εδώ δεν έγινε αυτό. Η διαφορά στην κάλπη και στη συνέλευση είναι η εξή. Στην δε κάλπη μπορούν να ψηφίσουν ακόμα και δημοκρατικοί, οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν στην, εκλογική διαδικασία. Στην δε συνέλευση μετέχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη του ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Έτσι έγινε και στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει κάλπη, υπάρχει ανάταση τη χειρό και είτε εγκρίνει είτε δεν εγκρίνει. Ε, στην προκειμένη περίπτωση, Σάρα, τι έγινε. Σηκώσανε τα χέρια και ψήφισαν ποιον, τον κανένα, τον Τον κανέναν ακριβώ. Κώστα, η πολιτεία τη Νεβάδα είναι μια έτσι πολύ πιστή βάση για τον Ντόναλτ Τραμπ. Να σου πω επί... επίσης επιπλέον ότι ε, το 2021 ξεκίνησε ε, ε, αυτός ο τρόπος ψηφοφορίας όταν το νομοθετικό σώμα θέσπισε ένα νέο εκλογικό νόμο που απαιτούσε το κράτος να πραγματοποιήσει προκριματικές εκλογές, yeah. δηλαδή να συμμετέχουν όλοι. ήταν μια προσπάθεια να απομακρυνθεί ε, από τη μορφή της κοινοβουλευτική ομάδας και να δοθεί σε περισσότερους ανθρώπους, σε όλους, η ευκαιρία να... Ε, ψηφίσουν με την κάλπη, όπω λες και εσύ. Ωστόσο, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τη Νεβάδα, τη συγκεκριμένη πολιτεία, εναντιώθηκε ε, στην αλλαγή και, και επέλεξε να διοργανώνει τι δικέ του το, κοινοτικέ και το κοινοβουλευτικέ ναι. εκλογέ. Εμένα κάτι, να ξέ... αγνοήσει τι προκριματικέ εκλογέ. Θέλω την ε... άποψή σου, γιατί εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Πώ είναι δυνατόν να, 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 βγε, να τρέχει μόνο, να βγαίνει δεύτερο, να ψηφίζουν τον κανένα επί τη ψήφισαν, τον Τραμπ έτσι ποιον επέλεξαν και η Νίκη Χέιλι να μην θέλει να φύγει από την κούρσα. Κουρ... Θα σου απαντήσω με την απάντηση της ε, επικεφαλής, της υπεύθυνη της καμπάνιας της Νίκη Χέιλι, ε, η οποία υποβάθμισε τη σημασία αυτής της ψηφοφορίας στην Ελλάδα. Αναμενόμενο. Λέει, Είπε συγκεκριμένα πω δεν θέλαμε να ξοδέψουμε δεκάρα, δεν θέλαμε να ξοδέψουμε ούτε χρήματα ούτε ενέργεια για την ε, ψηφοφορία που αφορά στη συγκεκριμένη πολιτεία. Ναι. Είπε πω ε, είναι όντω μια πολύ πιστή βάση στον ε, ε, Ντόναλτ Τραμπ. Είπε μάλιστα πως δεν πρόκειται να πληρώσουμε 55.000 δολάρια ε, για ένα σώμα που υποστηρίζει φανερά τον Ντόναλτ Τραμπ. Ε, η Νεβάδα δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι και ποτέ στο επίκεντρό μας. Η Νίκη Χέιλι, βέβαια. Ε, συνεχίζει ακάθεκτη. Οι επόμενε προκριματικέ εκλογέ θα πραγματοποιηθούν στην Νότια Καρολάινα. Ε, εκεί ήταν κυβερνήτρια, μάλιστα, στο ναι. παρελθόν. Οι Και επίση δείχνουν. Ότι... Και σε αυτή την περίπτωση, πώ χάνει και πρώτο. ή τουλάχιστον ελπίζει ότι επειδή ήταν κυβερνήτη στην πολιτεία τη Νότια Καρολίνα, μήπω και ο κόσμο την έχει συμπαθήσει λίγο περισσότερο. Τέλο πάντων, λοιπόν, κλείνοντα, να πούμε και το άλλο θέμα τη της αμερικανική επικαιρότητα, που έχει να κάνει με το αν ο Τραμπ έχει δικαίωμα άρση ασυλία ή έχει ασυλία επειδή ήταν παλιό πρόεδρο. Δεν έχει πλέον ασυλία και αυτό κόστα σύμφωνα με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την, υπόθεση της ακριβώς, αρχής, για την γνωστή υπόθεση συνωμοσία στην ανατροπή του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020. Πραγματικά ακόμα και αυτές οι δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλτ Τραμπ δεν επηρεάζουν ναι. τη δημοφιλία του ή μάλλον μπορεί και να την επηρεάζουν αλλά θετικά <laughs> για κάποιο λόγο. Ναι, γιατί λένε ότι κάθε φορά. Εντάξει, αυτό είναι σχήμα λόγου, έτσι, δεν είναι πραγματική η δισογραφία. Λένε ότι κάθε φορά που ο Τραμπ ε, ε, περνά την πύλη ή ο δικηγόρο του, γιατί αυτό δεν την περνάει συνήθω την πύλη, σπάνια περνάει την πύλη του δικαστηρίου, ή όταν περνάει η δικηγόρη την, ε, την πόρτα των ε, δικαστηρίων για μια από τι πάμπολε, δεν δηλαδή ξέρω και εγώ πόσε είναι αυτέ οι δικαστικέ εκκρεμότητε που έχει, ένα τη εκατό παίρνει. Ο Τράμπ σε δημοφιλία στι δημοσκοπήσει. Αν και είναι λοιπόν πολύ ξένο ο τρόπο που ψηφίζουν οι Αμερικανοί πολίτε Ναι, εκλογικού σε εμά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια, Κώστα. Οι εκλέκτορε. Είναι, είναι αυτό που λέμε εκλέκτορε. Δηλαδή ψηφίζουν, βγάζουν εκλέκτορε. Θα γίνει ένα συνέδριο στο τέλο του το, το, το κύκλου αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων. Δεν ξέρω, δεν έχει οριστεί ακόμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω υπόψη μου που έχει οριστεί. Εκεί πάλι διανατάσσεω τη χειρό θα αποφασίσουν οι εκλέκτορε για το ποιο θα είναι ο επίσημο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Λοιπόν, Σάρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.